Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες μετά την ενοποίηση των Ταμείων Κοινωνικής Ασφάλισης αναφέρει με δηλώσεις το βουλευτής Άρτας της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Στήλιος. Ενώ μέχρι σήμερα, υπογραμμίζει ο κύριος Στήλιος, όλοι οι ασφαλισμένοι του ΟΓΑ εξυπηρετούνταν από τους κατατόπους ανταποκριτές, η κυβέρνηση προχώρησε σε έναν σχεδιασμό χωρίς να λάβει υπόψη ότι χιλιάδες αγρότες θα πρέπει ίσως να μεταβαίνουν στα αστικά κέντρα προκειμένου τώρα να εξυπηρετηθούν. Η σημερινή κυβέρνηση χαρακτηρίζεται μόνο από την προχειρότητα, χαρακτηρίζεται μόνο από τα μεγάλα λόγια, τις μεγάλες εξαγγελίες, αλλά στην πράξη αποδεικνύεται πολύ φιδωλή, πολύ κλειστή στο να στηρίξει συγκεκριμένες ομάδες του πληθυσμού. Αφορά πάλι το σύνολο των αγροτών, αφορά τους αγρότες οι οποίοι ετοιμάζονται να βγουν στη σύνταξη. Τώρα δεν ξέρουν σε ποιον θα πρέπει να απευθυνθούν. Μέχρι τώρα οι αγρότες μας πηγαίνανε στους δήμους, στα κοινοτικά γραφεία, όπου οι ανταποκριτές του ΟΓΑ τους εξυπηρετούσαν, φτιάχναν τις δηλώσεις τους, φτιάχναν όλα τα έγγραφα που χρειάζονται για να μπορούν να οδηγηθούν στη σύνταξη και ενημερώναν τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. Από εδώ και στο εξής θα πρέπει να απευθύνονται στα γραφεία του ΕΦΚΑ. Η κυβέρνηση δεν το έχει διευκρινίσει, δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα σήμερα, μετά από 3 μήνες λειτουργίας του νέου ταμείου, του ενιαίου φορέα κοινωνικής ασφάλισης, όπου καταργήθηκαν όλα τα υπόλοιπα ταμεία, δεν έχει διευκρινίσει ποιος θα εξυπηρετεί τους αγρότες. Σε περίπτωση που θα εξυπηρετούνται από τον ΕΦΚΑ, από το νέο ταμείο, θα πρέπει να κατεβαίνουν στην πόλη της Άρτας και στις κατατόπους πόλεις όπου υπάρχουν γραφεία του ΕΦΚΑ για να εξυπηρετηθούν. Ένα είναι αυτό. Άρα δημιουργούν επιπλέον κόστος, οικονομικό, χάνεται χρόνος, γραφειοκρατία και δημιουργούν πρόβλημα στον πρωτογενή τομέα, δημιουργούν πρόβλημα στους παραγωγούς της πατρίδας μας, το ξαναλέω. Ακόμα ένα επιπλέον πρόβλημα είναι ότι οι υπάλληλοι των Δήμων, οι οποίοι εξυπηρετούσαν τους αγρότες και ήταν ανταποκριτές του ΟΓΑ, τους οφείλονται χρήματα από το 2016 και σήμερα που μιλούμε, το Μάρτιο του 2017, δεν γνωρίζουν αν θα εξακολουθούν να παρέχουν αυτές τις υπηρεσίες στους πολίτες ή όχι. Τι γίνεται, είμαστε μια χώρα μόνο με χαμόγελο και με αστειότητα μπορούμε να κρίνει κανείς τη σημερινή κυβέρνηση. Περιμένουμε πότε θα πάρουν την απόφαση να εργαστούν για το συμφέρον των Ελλήνων πολιτών. Έχω καταθέσει και για τα 2 ζητήματα που σας ανέφερα σχετική ερώτηση στη Βουλή των Ελλήνων. Τα έχω αναδείξει το επόμενο διάστημα και καλώ την κυβέρνηση να λάβει θέση και να απαντήσει μέσα από τη Βουλή των Ελλήνων, να δώσει απαντήσεις σε αυτά τα κέρια ζητήματα.